Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον αγροτικό κόσμο και τον κόσμο της παραγωγής. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες εδώ μέσα από την εκπομπή για εκείνο το νέο έντομο το οποίο έχει προκαλέσει κινητοποίηση σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Ένα έντομο το οποίο έρχεται να βάλει νέα δεδομένα στους παραγωγούς, οι οποίοι πραγματικά τώρα τρέχουν για να προλάβουν τα χειρότερα. Έτσι είναι και έχουμε μια κινητοποίηση και από πλευράς της περιφέρειας Κρήτης, οι αρμόδιοι, σε συνεργασία με τους αγροτικούς φορείς, προσπαθούν έτσι να υπάρξουν τώρα πρωτοβουλίες για να περιοριστεί το φαινόμενο, να μην πάρει εκτάσεις, να μην απειλήσει και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και την παραγωγή εδώ της Κρήτης. Και θερμοκηπιακές καλλιέργειες που τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι και στα νότια της Κρήτης και στα ανατολικά είναι πάρα πολύ μεγάλες οι εκτάσεις. Να πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Βιαννιτάκη από τον Αγροτικό Σύλλογο Ιερά Πέτρας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Βιαννιτάκη, για να δούμε λίγο το συναγερμό ο οποίος υπάρχει τώρα για το νέο αυτό έντομο. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Βιαννιτάκη? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς είναι ένα νέο έντομο το οποίο έχει έρθει για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο, θα λέγαμε, δεν είναι θέμα Κρήτης, δεν είναι θέμα Ελλάδας, είναι θέμα ότι για πρώτη φορά έχει εντοπιστεί στον ευρωπαϊκό χώρο. Προηγουμένως είχε εμφανιστεί στην Κύπρο, τώρα εμφανίστηκε μόνο στην Κρήτη. Αυτό λοιπόν μας κάνει σε αυξημένη εγρήγορση. Προφανώς και δεν είναι θέμα πανικού αυτή τη στιγμή, απλά όπως καταλαβαίνετε κάθε τι νέο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αναλόγως για να μην έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Αυτό τώρα, κύριε Βιαννιτάκη, είναι σε αυτό που αποκαλούμε στην κατηγορία στα έντομα καραντίνας, έτσι? Ακριβώς, είναι στα έντομα καραντίνας. Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, όλοι οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας σημαίνει ότι ακολουθείται ένα πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχουν και γενικές οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η κάθε χώρα ξεχωριστά μπορεί να ακολουθήσει επιμέρους πρωτόκολλο ασφαλείας. Το πρωτόκολλο το οποίο η Γενική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει ένας έλεγχος κατά πόσο η εξάπλωση του εντόμου είναι σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά και σε άλλες περιοχές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Άρα ουσιαστικά γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι και μετράται ο πληθυσμός του εντόμου, κάπως έτσι για να το καταλάβουμε. Αυτό είναι σε περίληψη η διαδικασία, όμως αυτή τη στιγμή όμως είμαστε υποχρεωμένοι να μην εφησυχαστούμε, να συζητήσουμε για το πώς μπορεί να γίνει αυτός ο τρόπος πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα, αποφεύγοντας χρονοβόρες διαδικασίες, και γι' αυτό ακριβώς και η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει ενημερωτικές εσπερίδες την ερχόμενη εβδομάδα σε όλο το νησί σχεδόν, καθώς έχει εμφανιστεί αυτή τη στιγμή σε όλο το νησί. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Πού έχει εμφανιστεί αυτό το έντομο και τι κάνουμε πρακτικά? Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο έντομο, επειδή είναι αρκετά καταστρεπτικό και πολυφάγο, το συναντάμε σε πάνω από 350 είδη γενικότερα της χλωρίδας. Μέσα σε αυτό είναι και κυπευτικά και ανθοκομικά είδη, κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για την Κρήτη. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι προσβάλλει περισσότερο τα θερμοκηπιακά ή τα υπαίθρια, δεν κάνει διακρίσεις. Και να πούμε ότι υπάρχει μια εξαιρετική ενδιαφέρουσα, ας πούμε, πιθανότητα αυτό το έντομο να έχει προέλθει από τον τελευταίο κυκλώνα που μας ήρθε από την Αφρική, γιατί είναι ένα έντομο το οποίο μπορεί να πετάξει αρκετά χιλιόμετρα κάθε μέρα και ευνοείται πάρα πολύ από τα ρεύματα. Άρα μια πιθανή διέλευση ήταν από όλη τη Μεσόγειο και να ήρθε στην Κρήτη ή όπως πήγε και στην Κύπρο. Χρονικό ορίζοντα για πλήρη καταπολέμηση έχουμε, κύριε Βιαννιτάκη, δηλαδή είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω άλλων μέτρων τα οποία θα πάρθουν για την εξάλληψή του έχουμε? Κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες που έχει εμφανιστεί από το 2014 απλά η εξάπλωσή του είναι ραγδαία. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια ουσιαστική καταπολέμηση. Βέβαια, σαν καταπολέμηση με χημικούς ή βιολογικούς τρόπους γίνεται. Υπάρχει. Υπάρχουν μεθόδοι. Απλά είναι τόσες πολλές οι γενναίες τις οποίες κάνει, οι οποίες, να πούμε ότι χαρακτηριστικό αυτού του, του,
λεπιδόπτερου είναι ότι είναι, δημιουργεί μια κάμπια μεγάλου μεγέθους, το οποίο αυτό ακριβώς είναι και το γεγονός ότι προκαλεί πολύ γρήγορα πολύ μεγάλες ζημιές. Δεν είναι δηλαδή μια μικρή κάμπια η οποία θα καταστρέψει ένα φυτό μέσα σε 2-3 μέρες. Είναι γρήγορα, γρήγορα φαίνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Ναι. Ξαναλέω ότι δεν τίθεται θέμα πανικού αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να είναι θέμα σωστής και έγκαιρης προετοιμασίας από όλους μας. Πάντως, και συγγνώμη Μπάμπη, να πω και για το ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει και η Γεωργία η Μακάκη μάλιστα σήμερα. Την Πάκη Μεσαρά, Φόδελ Ιερά Πέτρα, τώρα εμφανίστηκε στα Χανιά και θα εξαπλωθεί σίγουρα και στο Ρέθυμνο. Αυτά λένε τα στοιχεία τουλάχιστον μέχρι τώρα από την περιφέρεια, μάλλον. Ό,τι καταλαβαίνω. Στο Ρέθυμνο επίσημα δεν έχει καταγραφεί, αλλά είναι νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι όχι μόνο θέμα, είναι και θέμα τύχης αυτή τη στιγμή να μην έχει καταγραφεί. Σας λέω ότι σε καθημερινή βάση μπορεί να διανύσει μέχρι και 100 χιλιόμετρα. Ισχύει ότι έχει πτυτική ικανότητα έως και 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Ναι, ναι, αυτό σας είπα μόλις και μπορεί και με τη βοήθεια των ανέμων να φτάσει και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα την ημέρα. Μάλιστα. Κύριε Βιαννιτάκη, από πλευράς περιφέρειας Κρήτης τώρα, πέρα από το ενημερωτικό κομμάτι, τις εσπερίδες που θα ξεκινήσουν και από την ερχόμενη εβδομάδα από την Ιερά Πέτρα, έχουν δώσει κάποιες άλλες συστάσεις πέρα από το κομμάτι των ελέγχων των δειγματοληπτικών, δηλαδή προς τους παραγωγούς? Κοιτάξτε, η περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να πούμε ότι κινήθηκε έγκαιρα και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στην κυρία Κουτετσανάκη για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί είναι σαν οργανισμός καραντίνας, σαν επιβλαβές οργανισμός καραντίνας. Είναι υποχρεωμένη και είναι η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, είναι η αρμόδια και για τους ελέγχους, αλλά και τελικά για να πάρει και τις τελικές αποφάσεις πώς θα δράσουμε από εδώ και πέρα. Άρα δεν υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες ή συστάσεις. Είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης, της σωστής ενημέρωσης και το πώς θα συμμετάσχουμε όλοι οι φορείς και όλοι μας, ούτως ώστε να το αντιμετωπίσουμε αυτό έγκαιρα και να μην εξαπλωθεί στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί αυτό είναι το διακύτευμα αυτή τη στιγμή. Άρα κινητοποίηση, εγρήγορση, αλλά όχι πανικός σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονικά τη φάση. Αυτό είναι έτσι, κύριε Βιαννιτάκη? Να πούμε ότι καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τεράστιος όγκος εργασίας, όλο αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή για να γίνει αυτός ο έλεγχος, και αυτό ακριβώς είναι ο προβληματισμός το οποίο θέτουν όλες οι πλευρές και λογικό είναι. Χωρίς να θέλουμε να σπείρουμε ούτε πανικό, ούτε να πανικοβάλλουμε ούτε τους παραγωγούς που μας ακούνε, ούτε και τους καταναλωτές, αλλά σε τι βαθμό θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε ως προς το κομμάτι της παραγωγής? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος βαθμός εξάπλωσης που θα μπορούσε να μας ανησυχήσει για τις καλλιέργειες? Όχι, αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση μπορούμε να πούμε αυτό. Έχουν εμφανιστεί κάποια κρούσματα. Να πούμε ότι ξεκίνησε το Σεπτέμβριο από το Οροπέδιο Λασιθίου. Ένα δείγμα. Τώρα έχουμε και στην Ιερά Πέτρα άλλο ένα, έξω από την Ιερά Πέτρα. Έχουμε στα Χανιά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ευτυχώς το εντοπίσαμε έγκαιρα σε πολύ μικρούς πληθυσμούς. Να πούμε ότι η καταπολέμησή του είναι γενικά εύκολη. Απλά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και αυτό είναι που μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Και καθώς επίσης και στα χαρακτηριστικά του εντόμου είναι ότι κινείται μόνο νύχτα. Είναι ένα νυχτόβιο έντομο και καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνει ακόμα δυσκολότερη την καταπολέμησή του, την έγκαιρη. Έχει κόστος η καταπολέμηση για τον παραγωγό? Κοιτάξτε, αν μπορούμε να το συγκρίνουμε στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες που αντίστοιχο έντομο είναι, ας πούμε, και η τούτα αψολούτα σε σχέση με τη συμπεριφορά του σαν έντομο, το οποίο και αυτό κινείται κυρίως νύχτα, θεωρούμε ότι δεν έχει ιδιαίτερο μεγάλο κόστος, αλλά όμως όσο αφορά την χημική ή βιολογική καταπολέμηση. Αλλά σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη εγρήγορση. Χρειάζεται μεγαλύτερη εγρήγορση, γιατί από τη στιγμή που θα το αντιληφθεί ο κάθε παραγωγός, είναι ο χρόνος που μπορεί να αντιδράσει είναι αρκετά περιορισμένος. Κύριε Βιαννιτάκη, για μια τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας. Κλείνει το 2023, το αποχαιρετάμε. Πώς κλείνει για τον αγροτικό κόσμο της Ιερά Πέτρας, έτσι εντάχει ένα ταμείο για τη χρονιά? Κοιτάξτε, να πούμε ότι την προηγούμενη χρονιά, στο κλείσουμε μέχρι δηλαδή και τον προηγούμενο Μάιο, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή ήταν ικανοποιημένη, όχι πολύ, αλλά ήταν αρκετά ικανοποιημένη σε σχέση με την χρονιά και κυρίως σε σχέση με το αυξημένο κόστος παραγωγής. Δηλαδή, ευτυχώς, μεγάλη μερίδα κάλυψε το κόστος παραγωγής. Όμως, τώρα είναι νέα πρόκληση.
είναι νέα πρόκληση και μέχρι τώρα δεν δείχνει να έχει ξεκινήσει καλά στα επίπεδα και της παραγωγής όσον αφορά ακόμα ο καιρός, από ό,τι βλέπετε είναι ακόμα καλοκαίρι και αυτό έχει συνέπεια τα, οι καλλιέργειες να τρέχουν όπως λέμε. Η έλλειψη εργατικών δυναμικού είναι πολύ σημαντική ακόμα και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm. Και όλοι ελπίζουν αυτή η κατάσταση να αναστραφεί. Να αναστραφεί μετά το Φλεβάρι-Μάρτι, το οποίο είναι και η χρονιά της τουλάχιστον θερμοκηπιακής ιεράπετρα σε αυτό το κομμάτι. Mm. Το ελαιόλαδο είναι γνωστό τι ακριβώς έχει συμβεί σε όλη την Ελλάδα και Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μείγμα αυτό μας κάνει όχι ιδιαίτερα αισιόδοξους, αλλά είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βγενιτάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.